καλωσέρθατε. Ονομάζομαι Ιωάννης Κουρτσόγλου. Στην απόψινή από τον γενικό τίτλο τον στίχο του Σεφέρη «Περάσαμε κάπως πολλούς», βραδιά, έχω την χαρά, τιμή, ευθύνη και συγκίνηση να σας αφηγηθώ δύο ιστορίες. Η μία είναι της θείας μου Χάρης Χριστοφορίδου Μέτσιου, μνήμη ανεμόλια, και την γιαγιά της Φωτεινή. Και η δεύτερη, η δική μου ιστορία, για έναν παππού, τον παππού Θόδωρο. Το φλαμούρι του παππού Θόδωρο. Γιαγιά, κάτι θέλεις να λες με? Ναι, λέγω, εκείνος ο παιδάς, ας παίρει την δέσπο, την γειτόνισσα. Αχ, γιαγιά, άσε τους νέους να αποφασίζουν οι ίδιοι για το μέλλον τους. Α, ρίζα μου, εμείς που τους αγαπάμε, εμείς στερούμε καλύτερα το μέλλον τους. Αυτά απασχολούσαν την πάνω από 90 χρονών Φωτεινή, τη γιαγιά μας. Περηφανεύονταν πάντα η γιαγιά, που ποτέ δεν άλλαξε ούτε την πίστη της, μα ούτε και τη γλώσσα της. Όταν ήταν μόνη ή νόμιζε πως δεν την άκουγε κανείς, ξέσπαγε σε μυρολόγια. Μπήκαν άρων-άρων στο καράβι. Η γιαγιά με τον ποχτσά της, με τα τρία της παιδιά και ένα στην κοιλιά. Ανάμεσα στις προμήθειές της είχε ξερά σίκα. Νερό όμως δεν πρόλαβε να προμηθευτεί. Τα δύο μικρά πάθαν αφυδάτωση. Η μάνα στα βαθιά γεράματα μυρολογούσε τα δύο μικρά, που διάλεξαν τον υδάτινο παράδεισο. Θεέ μου, Θεέ μου, άλλαξες ίσως σε μύρο, σε αγίασμα, το αλμυρό νερό. Το άλλαξες για να τα ξεδιψάσεις. Περάσαμε κάβους πολλούς. Την θάλασσα φέρνει την άλλη θάλασσα. Πρώτος καταβλισμός, πρώτη καραντίνα. Στον ελλαδικό χώρο ήταν το κάστρο της Αγίας Μαύρας, στη Λευκάδα. Δυστυχία, αρρώστια, πείνα. Η Φωτεινή χάνει και το παιδί στην κοιλιά. Με άλλες γυναίκες έβγαιναν στην πόλη να ζητιανέψουν. Νοικοκυρές που μόλις έχασαν τη βολή τους και άφησαν τα καλά τους. Ένα μικρό μάγαζο είχε ο παππούς, ο Ανέστης, στην Αμισό του Πόντου και τα έβγαζαν άριστα πέρα. Ο πατέρας της Φωτεινής, ο Μιχαήλ, ήταν ηλικιωμένος και μόνος έβαζε στο χωριό του καπνά. Ο Ανέστης, ο γαμπρός του, πήγαινε μερικές φορές τα Σαββατοκύριακα κυρίως, στο χωριό να βοηθήσει τον πεθερό του στους κιουτέδες. Την τελευταία φορά που ο Ανέστης μετέβαινε να τον βοηθήσει, πληροφορήθηκε ότι το χωριό οδηγούνταν στην εξορία. Ο παππούς, για να μην τον συλλάβουν, κατάφερε να διαφύγει στο βουνό, να ενωθεί με τους αντάρτες. Έμαθε για τον πεθερό του. Ο Μιχαήλ δεν κατάφερε να προχωρήσει περισσότερο από 3 χιλιόμετρα. Κόλλησε στον δρόμο. Οι συνοδοί φρουροί βγάλαν την ψυχή του Μιχαήλ με τα λιθάρια. Εξένγκαν την ψήναν του με το λιθάρε. Ο Μιχαήλ είχε χάσει 2 γιους. Τον ένα γιο του, τον Θεόφιλο, τον έχασε στα μελέτα μπουρού με το σύστημα του λουτρού. Ο άλλος, ο Ιστήλαγας, Στυλιανός, που ήταν καπετάνιο στο Αντάρτικο, επικηρυγμένος, δολοφονήθηκε μετά από πλεκτάνη. Οι αρχές για παραδειγματισμό τον εξέθεσαν νεκρό και κρεμασμένο σε κοινή θέα στην Αμισό. Η Φωτεινή και η αδερφή της, η Σουλτάνα, σαν άλλες Αντιγόνες,
κατόρθωσαν κρυφά να τον θάψουν ορθόδοξα. Με τη λήξη της καραντίνας στη Λευκάδα, η Φωτεινή μαθαίνει ότι οι συγγενείς της κατευθύνονταν στους νομούς Δράμας και Καβάλας. Έτσι και η ίδια έφτασε με την 10χρονη κόρη της στην Καβάλα. Μετά από τη συνθήκη της Λοζάνης, ο Ανέστης, ο άντρας της, μετά από μια δεινή περιπέτεια, συναντήθηκε με τους δικούς του στην Καβάλα. Η οικογένεια έσμιξε ξανά. Τότε ανεγείρονταν ο ναός του Αγίου Παύλου και ο παππούς μου εργάστηκε εκεί. Η οικογένεια τέλος κατέληξε στο χωριό Ζυγός. Εκεί στήσαν τον νέο αγροτικό νοικοκυριό τους, γιατί εκεί τους παραχωρήθηκαν χωράφια. Απέκτησαν άλλες δύο κόρες, εγγόνια και δυσέγγωνα. Για μερικά χρόνια η γιαγιά έμεινε μόνη της στο χωριό και καλλιεργούσε, όπως τόσοι πολλοί τότε, λίγα καπνά. Τα τελευταία 18 χρόνια της ζωής της έμεινε μαζί μας, στην Καβάλα. Δηλαδή με τη μικρότερη κόρη της, την Δέσποινα, την μητέρα μου. Τότε είχε το χρόνο να χαρεί με τα παιδιά. Κάτι που η ζωή δεν της το πρόσφερε με τα δικά της. Είναι απίστευτο με πόσες πολλές ασχολίες και ευθύνες ήταν καθημερινά επιφορτισμένη. Λέβεται γυναίκα. Με τους διωγμούς στην Αμισό βοήθησε πολλά παιδιά να βρουν σωτηρία στο ορφανοτροφείο. Η ζωή στην Ελλάδα επεφύλασε οδυνηρές δυσκολίες στον παππού μου και στη γιαγιά μου. Όμως η πίστη του στο Θεό ζωγράφιζε ένα αισιόδοξο χαμόγελο στο πρόσωπό τους, που η λάμψη του λειτουργεί ως φάρος στο λιμάνι της ζωής ημών των απογόνων. Τον άνθρωπο που τον λιγάς και σ' αφήνει, σαν άνθρωπο ετούτη γη μια τον τίνει. Θυμάσαι Παππού Θόδωρε. Θυμάσαι Θόδωρε Γαβρίλη. Ανά πάντα έχω δώρο στη ζωή μου. Ανά πάντα έχω δώρο στις ζωές μας. Που δεν ήσουν παππούς μας, αλλά εγίνες. Έτρεχα πάντα κοντά σου για να δω μέσα στις σακούλες με τα ψώνια και να διακρίνω μήπως έφερνες σοκολάτα ή στο κόκκινο περιτύλι. Θυμάσαι, που ερχόμασταν στο παράθυρο της κουζίνας που έβλεπε προς την σκάλα μας και η παιδική λαμαργία μας έστελνε εκεί πέρα, γιατί ξέραμε πάντοτε ότι έχεις καλούδια για να μας δώσεις. Θυμάσαι. Θυμάσαι κάθε φορά που τελειώνω από το σχολείο, που ερχόμουν στο σπίτι, στον οντά του παλιού τουρκικού σπιτιού μας. Θα ανέβαινα σκαλί-σκαλί την ξύλινη κλίμακα. Στεκόμουν μπροστά από την ξύλινη ανάγλυφη πόρτα, πράσινη. Με την καρδερίνα στο κλουβί να κρέμεται από πάνω. Και σαν παιδί όταν την πείραζα, να με μαλώνεις. Αλλά πολύ γρήγορα γλύκαινες. Θυμάσαι. Μόλις τραβούσα το μεντεσέ,
της πόρτας. Το άρωμα από το φλαμούρι ερχόταν στα ρουθούνια. «Θα πιούμε τσάι?» σε ρώταγα και έφερνες αυτό το βάζο μέσα στο οποίο κράταγες το φρέσκο βούτυρο και κομμένα και τη μαρμελάδα. Το άλυπα στο ψωμί μου και τότε γινόταν η μαγεία. Γιατί στην κόκκινη θάλασσα του φλαμουριού, όταν έλειωνε το βούτυρο, γινόταν μικρά και μεγάλα νησιά. Αγαπάω το φλαμούρι γιατί το έμαθα να το πίνω μαζί σου. Ήσουν ξαπλωμένος στο κρεβάτι δίπλα στο μεγάλο παράθυρο που έβλεπε την Δάφνη, την Ροδιά, τη Μουριά και δίπλα το Ποτέτσι, στο οποίο πήγαινα πολύ συχνά για να κυνηγήσω τις πότες. Και όταν δεν ήμουν εγώ να τις κυνηγάω, ήταν οι γάτες. Και είχες κρατημένες πέτρες στο περβάζι, τις οποίες τις πέταγες για να τις διώξεις με φωνή μεγάλη. Θυμάσαι? Μιλούσες πολύ όταν είσαι μόνος, όταν ήσουν μόνος. Έφερνες τους ανθρώπους μπροστά σου και μιλούσες. Σε άκουγα να γελάς όταν μιλάς, να θυμώνεις όταν γελάς, να κλαις όταν μιλάς. Και παρόλο που δεν καταλάβαινα τα τουρκικά, ήξερα ακριβώς τι έλεγες. Η εξομολόγησή σου ήταν ασφαλής. Ακόμη και σήμερα, που δεν μιλάω τα τουρκικά, όταν τα ακούω, μου είναι οικία. Κυρίως από σένα. Τα χρόνια περνούσαν, το σπίτι άλλαξε, δεν υπήρχε πια η σιρταριέρα με το μεγάλο καθρέφτη, το μαγκάλι με τη σόμπα, τα ντουλάπια, όλα εκείνα μέσα σε αυτό το σημείο, σε αυτό το δωμάτιο που έκανα το πρώτο κυνήγι θησαυρού της ζωής μου. Τα χρόνια περνούσαν, ο χρόνος περνούσε, εγώ μεγάλωνα και εσύ γερνούσες. Και εγώ δεν το καταλάβαινα. Δεν καταλάβαινα ότι γερνούσες. Ο χρόνος σε έφερνε πιο κοντά στους αγαπημένους. Οι αφηγήσεις σου γίνανε όλο και πιο δύσκολες. Οι αφηγήσεις σου είχαν το παράπονο ως περιθώριο του πόνου. Αν δεν ήταν η προσφυγιά, αν δεν ήταν η ζωή να σε βγάλει στα παράλια της Καβάλας σαν πρόσφυγα, δεν θα ήσουν ο παππούς μας. Κασμέτ, λέξη για την τύχη, τις συμπτώσεις, αλλά και για την μοίρα, το πεπρωμένο,
στα Βαλκάνια. Μήπως τελικά και η τύχη δεν ντύνεται τα ρούχα της μοίρας και του κοτρωμένου. Το δικό μου ήταν να κλείσω τα μάτια σου τον Απρίλιο του 86. Θυμάμαι, είπα μόνο, πάει ο παππούς. Αντίο δεν σου είπα ποτέ. Διάλεξα να μην δω την υγιή να σε ντύμω. Σήμερα, εδώ, σε αυτό το σημείο που σε έβλεπα πολύ συχνά να ανεβαίνεις, σε μια ζωή που με φέρνει, όλο πιο κοντά σου, λέω το δικό μου αντίο. Έλα να πιούμε λίγο τσάι, φλαμμένο.